Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα. Είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 7.30 το απόγευμα με Νίκο Αλέφαντο και Κωστή Ραπτόπουλο να σχολιάσουμε τα όσα είδαμε μεσοβδόμαδα. Είχαμε αγωνιστική κυπέλου εντός των τυχών, αλλά και σπουδαία παιχνίδια στην Ευρώπη, όπως οι δύο ημιτελικοί για το Super Cup στην Ισπανία, Real Valencia 3-1 και χθες Atlético Barcelona 3-2. Και ένα μεγάλο ντέρμπι μπροστά μας, τουλάχιστον όπως το αναμένουμε την Κυριακή στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ απέναντι στην ΑΕΚ. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη μου. Όπως θα πες, γερά μάτς ήτανε, ναι. Και ειδικώς Αθλέτικο, ο Μαντρίτης. Ναι. Έκανε την έκπληξη, φοβερή. Έκανε την έκπληξη, το γύρισε το μάτς. Φοβερή. Υπάρχουν πολλά παράπονα, ναι, από την Μπαρσελόνα, αλλά και γενικότερα, ναι, ότι με το ΒΑΡ έχουμε κάνει την τρίχα τριχιά, δηλαδή ακυρώνονται γκολ για τον μισό πόντο πλέον. Και λέει η UEFA και η FIFA ότι θα συνεδριάσουν για να κοπούν αυτά. Δηλαδή να υπάρχει με το ΒΑΡ, αλλά να μην φτάνουμε στο χιλιοστό. Στο χιλιοστό, μπράβο. Γιατί έχει λίγο αλλοιωθεί και το παιχνίδι. Εσένα γνώμη σου ποια είναι, Νίκος, αυτό? Καλό. Εγώ είδα ότι ήταν, είναι καλός ο πονητής ο Πέστονας, Σιμεώνε. Ατλέτικο Σιμεώνε. Αν και πολλά χρόνια. Παίζει χρόνια το 4-4-2, mm-hmm, αλλά δεν το αλλάζει με τίποτα και το παίζει καλά. Ναι. Είναι πολύ κλειστά τα 4-4 αμυντικοί, mm-hmm, πάρα πολύ κλειστή κοντά. Γίνει στην κόντρα επίθεση με 3 και με 4 παίκτες. Σου κάνει το γκολ, είναι δύσκολα να το κάνεις. Δηλαδή, αν σου κάνει πρώτος γκολ, είναι δύσκολο να το κάνεις 3 γκολ να είσαι σίγουρος. Ναι. Έχεις πρόβλημα. Mm-hmm. Και χθες η Ατλέτικο έδειξε ότι ξέρει και να γυρίζει και τα παιχνίδια. Βέβαια. Και χθες ήταν εκπληκτική. Εδώ που τα λέμε. Ναι. Ο άλλος κοιμόταν. Υπάρχει Βαλβέρντε. Τον πήρε ο ύπνος. Θα το δούμε σε λίγο. Στο Γαπίγο χρόνια, ναι, και στον. Και μάλιστα τον κυνηγήσανε. Τον κυνηγήσανε. Και βέβαια. Δηλαδή. Πες το. Ναι. Τον βάλει. Να τον. Να τον. Μπράβο, ρε γίγαντα. Ορίστε. Κοίτα προπονητή. Τον πήρε ο ύπνος εκεί μέσα, φαινόταν. Εγώ τον έχω δει τώρα. Τον παίρνει ο ύπνος, τίποτα δεν βλέπει. Και βγήκαν εδώ τότε, ναι, που ήταν στον Ολυμπιακό, Βαλβέρντε και ναι, πέρας. Ναι. Και Βαλβέρντε, όλοι οι προπονητές που περνάνε, έχουν δώσει τόσα λεφτά ο Μαρινάκης και ο συγχωρεμένος ο πατέρας του και ο Κόκαλης παλιά και έχουν πάρει παιχταράδες. Ναι. Και παίρνει παίχτες, δύο εντεκάδες. Ο μεγαλύτερος πρώτος όλων των εποχών που το λέω εγώ και είναι ο Μαρινάκης. Ο Βαλβέρντε δηλαδή δεν περιμένει να επιστρέψει κάποια στιγμή στην Ελλάδα στον Ολυμπιακό? Τι έχει? Να επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Έλα μωρέ, το αγγελά ο κόσμος τώρα. Με αυτόν τον ύπνο σήμερα εδώ που τον έχεις, με αυτόν τον ύπνο να τον πάρεις, τι τους κάνεις αυτούς. Δεν είναι. Εδώ διαφημίζονται από. Ενώ όλη η δουλειά, παραδείγματος χάρη τώρα στον Ολυμπιακό, διαφήμισε ο Μαρινάκης. Ναι. Αυτός παίρνει τους παίχτες. Του λέει ο προπονητής, δώσε εκείνο, δώσε. Του πήρε 20 παίχτες. Δύο δεκάδες. Εισάξιες, φτιάχτους. Και θέλει κι άλλους. Να περπατήσουν, να φύγουν. Όχι αγκομαχώντας. Ναι. Κατάλαβες αυτό. Αυτή, ναι, είναι η διαφορά. Το σου κατάλαβα. Λέει τώρα θέλω. Σου το πήρε στην Πορτογαλία. Ξέρω εγώ τη μισή. Πήρε εδώ, πήρε εκεί. Πούντα. Ναι. Πρέπει δηλαδή τις ομάδες να τις καθαρίζεις. Τι με ένα 0 στο Καρεσκά και 2-0 και 3-0. Τι είναι, δηλαδή έρχεται ο Παναθηναϊκός εκεί και κινδυνεύεις από αυτό το Παναθηναϊκό να ισοφαριστείς και να χάσεις. Mm-hmm. Απαράδεκτο. Νίκη με το ζόρι και με κάποια απέναντι εκεί να ζητάει ο Παναθηναϊκός κλπ. Λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλησπέρα στον Κωστή Ραπτόπουλο. Κωστή. Έχουμε δικαστήρια εμείς, καλησπέρα. Χαίρετε. Επιτροπές, ο Κούντιας πήγε με τον Ολυμπιακό, τον βρίζουνε. Γίνεται χαμός. Ναι, να πούμε ότι αυτό έχει πάρει αναβολή. Στην Επιτροπή γιατί Επαγγελματικού Αθλητισμού για το θέμα της πιθανής συνειδιοκτησίας ΠΑΟΚ Ξάνθης, ενώ με την ευκαιρία να πω ότι αθώθηκε ο Ολυμπιακός στο άλλο δικαστήριο που είχε σήμερα με την συμπληρωματική έκθεση που έφτασε στον εισαγγελέα για τα όσα έγιναν έξω από το Καρεσκάκι στο ντέρμπι αιωνίων. Νομίζω ότι μόνο πρόστιμο. Ναι. Και είπε ένα ωραίο. Θα την πληρώσει Ξάνθη. Θα την πληρώσει Ξάνθη. Mm-hmm. Όχι θα την σκαπουλάρει. Ξάνθη θα την πληρώσει. Ο μικρός θα την πληρώσει πάλι. Yeah. Να έχεις υπόψη ότι είναι δεδομένο. Yeah. Η κόντρα, η μεγάλη,
είναι το κούγιαμα τον Πανόπουλο, γιατί αυτοί οι δυο έχουν βρει ένα στον άλλο να αφήνουν σεξουαλικά υπονοούμενα για τον άλλο, γίνεται χαμός. Και ο Κουγιάς με τον Πανόπουλο την έχει την κόντρα και πήγε και εναντίον του ΠΑΟΚ. Σήμερα δήλωσε ότι για μένα ο ιδιοκτήτης της Κάνης είναι, λέω, πώς το λένε, ο Σαβίδης. Στον ΠΑΟΚ εδώ λένε... Να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτό θα έχει αντίκτυπο και στην ΑΕΛ, γιατί πώς θα παραμείνουν ως δανεικοί ο Κάτσε και ο Ουάρντα όταν ανοιχτά ο πρόεδρος της ΑΕΛ. Ο ΠΑΟΚ ήδη θα έπρεπε να αποσύρει τους δύο παίκτες. Ήδη έπρεπε να τους έχει αποσύρει. Η μάτι όρθιος. Και αυτό γιατί ο Σαββίδης είναι στο εξωτερικό. Ένα ασχολείται ο Γιώργος. Εδώ, άμα δεν είσαι στο... Δηλαδή, άμα διοικείς από το εξωτερικό, δεν γίνεται. Έγιναν και άλλα λάθη. Δηλαδή έγινε ένα επεισόδιο... Δεν ξέρω βέβαια αυτό αν γίνεται μονομερός, έτσι να κρατήσουμε μια επιφύλαξη. Δηλαδή, νομίζω ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα θέλει και την υπογραφή του Αλέξη Κούγια από την πλευρά της Λάρισας για να λήξει ένας δανεισμός. Τέλος πάντων, λοιπόν... Άμα το πει τον Ουάντα και τον Κάτσε, μην πάτε στην προπόνηση, Σαμίδη. Άμα σας τα πληρώσω εγώ, τι θα πει ο Κούγιας. Ο άλλος έχει λεφτά. Λοιπόν, θα επικεντρωθούμε στα αγωνιστικά, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν είχαμε κάτι το σπουδαιό. Δεν βγήκε καπνός από την σημερινή εκδίκαση, η οποία πήρε αναβολή. Και έχουμε μπροστά μας ένα ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη, γιατί πλέον κυνηγάει τον Ολυμπιακό στην κορυφή. Η ΑΕΚ είναι σταθερά τρίτη. Με τον νέο προπονητή τον Καρέρα. Με καλό προπονητή θα θέλει να δείξει πράγματα. Οπότε προτείνω να δούμε αρχικά πιθανές συνθέσεις για το ντέρμπι αυτό και μετά να κάνουμε και μια σύγκριση του ρόστερ με τη βοήθεια βέβαια του Νίκου. Οπότε να δούμε αρχικά μια πιθανή εντεκάδα που αφορά τον γηπεδούχο ΠΑΟΚ. Και θα... Εδώ λοιπόν, με Βαρέλα Ίγκανσον, Μάτος Γιαννούλη. Γιατί είναι εκτός ο Κρέσπο. Με Πασχαλάκη, ο οποίος επιστρέφει κάτω από τα δοκάρια. Με Μίσιτς, τον Εσίτη, αφού εκεί υπάρχει λειψινδρία στα χαφ. Με Τριάδα, Μπίσεσβαρ, Πέλκα, Λιμνιό. Και με τον Ακπομ, αντί του Σφιντέρσκι, πιθανολογώ, επειδή ο Εγγλέζος έχει μια καλή παράδοση κόντρα στην ΑΕΚ. Να μείνει λίγο η κάρτα με την εντεκάδα. Ο Κρέσπο είναι στην αποστολή πάντως, αλλά δύσκολα θα ρισκάρει τη συμμετοχή του από το ξεκίνημα. Νίκο, τι λες με αυτήν την εντεκάδα? Είναι δυνατή, γρήγορη. Ο Λιμνιός είναι ανεβασμένος πολύ. Ναι. Γρήγορος, μάλιστα... πλευροκοπεί. Το γκολ του λείπει. Ο Πίσεσβαρ είναι καλός παίκτης, αλλά όχι για την άκρη. Ναι. Αλλά εντάξει. Μήπως είναι αυτό το τύπι σ' αριστερά που μας έχεις πει? Εντάξει, Ακμπόγκ είναι ένας παίκτης που φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ναι. Δεν είναι γρήγορος, δεν είναι μπαλαδόρος, δεν είναι σε τέτοια, αλλά είναι ψηλό παιδί, μπορεί να έχει εκτοπίσματα. Ο Πέλκας το παλεύει, τα χαφ του καλά είναι, Γιαννούλης Μάτος στα μπακ, Βαρέλα Σίγκασον, εντάξει. Δεμένος είναι ο ΠΑΟΚ, αρκεί ας πούμε να σκοράρει. Ναι. Καταλάβες, ναι. Αν σκοράρει και πρώτος, μετά... σου κάνει δυσκολία. Τώρα Το Βαρέλα ήγκαν στον Νίκο δύο στόπερ που έχουν και ίδια κορμιά. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει έκρηξη, δεν υπάρχει ταχύτητα, είναι πιο βαριά κορμιά. Ο Βαρέλας είναι γρήγορος όμως. Πιο γρήγορος από τον Ίγκανσον. Έτσι βλέπω, ναι. Είναι γρήγορος. Ο Κρέσπο δεν είναι απουσία. Όποιο στόπερ να έχεις, ναι. Ο Βαρέλα πρέπει να παίζει. Άμα είσαι καλά του. Ναι. Ναι. Έτσι τον βλέπω. Ναι. Είναι γρήγορος, προλαβαίνει, κάνει. Αλλά εντάξει, και αυτός και ο άλλος. Ο Ίγκανσον τη βγάζουν. Αυτοί, ας πούμε, για μια ΑΕΚ μέσα στη Θεσσαλονίκη, ναι. Μπορεί να πάρουν καλή νίκη οι ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ. Έτσι μάλιστα, βλέπω. Μάλιστα. Είναι κοινό παρονομαστή και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ έχουν ότι φέτος ακόμα δεν έχουν κερδίσει ντέρμπι. Και ότι ο ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, έχει δεχτεί γκολ σε όλα αυτά τα φετινά. Είναι καλή μονομαχία, τις βλέπω. Πάμε να δούμε τώρα. Και ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε και την ΑΕΚ και αμέσως μετά θα δώσω το λόγο στον Κωστή. Ο Μάσιμο Καρέρα προβληματίζεται και έχει στο μυαλό του δύο συστήματα. Το 4-2-3-1, το οποίο βέβαια μας έχει πει ο Νίκος ότι είναι 4-3-3 στην ουσία.
με Τσιγκρίσκι, Βράνιες, Μπακάκι, Χουλ, Τετράδα, Κρίσισιτς, Σιμόες και εκεί λίγο μπερδεύονται τα πράγματα και με Βέρντε και με Μάνταλο και Ολιβέρα και Λιβάγια για τους τέσσερις μπροστά. Εάν θα παίξει δηλαδή ο Ολιβέρα δίπλα στο Λιβάγια, εάν ο Μάνταλος όπως και ο Μπίσεσβαρ θα κινείται από τα αριστερά προς τον άξονα, ο Βέρντε είναι αν δεν ξέρω τον Βέρντε, αν παίζει και χαφ. Πώς τον βάλει μαζί με Σιμό Κρίσιτς και, ναι, και βάλει Λιβάγια Ολιβέρα μπροστά και φέρει το Μάνταλο πίσω από αυτούς. Και αυτό. Ρόμβο. 4-3. Τέρμα. 4-3-1-2. Βέβαια. Ναι. Γιατί δηλαδή είναι σαν να έχει το Φορτούνι, λέμε. Τι θα κάνει, τον βάλει σε εξτρέμ. Και ο Μάνταλο σε εξτρέμ, εντάξει, ταλαιπωρείται. Αλλά αυτοί είναι δεκάρια, του έχω πει. Ναι. Και ο Φορτούνις και ο Μάνταλος είναι δεκάρια. Άρα το ερώτημα τώρα, είναι άμα αν ο Βέρντε... Τώρα, άμα Ολιβέρια Λεβάγια, ναι, δεν κάνεις τη δουλειά σου απροθυμένους. Αυτούς έχω. Ναι. Δεν έχω άλλους πιο καλούς παικταράδες από αυτούς να τους βγάλω. Εκεί πρέπει να πάει στη ΣΥΑ ο Μάνταλος πίσω, ναι, και να έχει πίσω του τρεις τρεχαλατζίδες, ναι, Κρίστιτς, Σιμόες, Βέρντε. Ναι. Τρεις τρεχαλατζίδες. Οπότε πίσω είναι πολύ καλά, Μπακάκης, Βράνιες, Τσιγκρίσκι, Σκούλ. Είναι καλή σε αυτό το στυλ. Ναι. Αν θέλει να παίξει ένα 4-3-2-1, ξέρω εγώ. 4-3-1. Ναι, ναι. Μπράβο. Με τους δύο προθυμένους όμως. Ολιβέρια, Λιβάγια. Και το Μάνταλο. Και το Μάνταλο. Ο Μάνταλος θα έρθει πίσω του και ο Βέρντε θα περάσει χαφ. Υπάρχει... Θα παίξει ένα 4, σχεδόν 3-3. Ναι, αλλά με πιο ελεύθερο ο Μάνταλος θα είναι και δεκάρι και κυνηγός. Ναι. Εκείνη η θέση. Ναι. Σαν να έχει το Φορτούνι, σαν να έχει τέτοιου. Δεν ξέρω αν ο Βέρντε μπορεί να παίξει χαφ. Εντάξει, αντοχές έχει, κοντός είναι. Εντάξει, από την άκρη, άμα τον έχεις. Ναι, να σου συμπληρώνει. Μπράβο, θα συμπληρώνει. Θα έχει παραδείγματος χάρη Κρίστη Τσιμεών, Σιμόες. Ναι. Θα έρθει και αυτός, ο Βέρντε. Για να περάσει ο Μάνταλος στη μέση, ναι, θα κάνει πιο αμυντική δουλειά από το Μάνταλο. Αλλά ο Μάνταλος, αν πάρει την μπάλα με Λιβάγια Ολιβέιρα, θα είναι επικίνδυνη. Ναι. Θα αλλάξουν τρεις ή δύο προθυμένοι, κοντά, μέσα δεξιά, μέσα αριστερά, πεταχτεί ο Μάνταλος εκεί. Μπορεί να κάνουν και η τριάδα αυτή ζημιά. Ναι. Επίσης, η τριάδα στα χαφ, αν θεωρήσουμε ότι ο Βέρντε θα είναι ο τρίτος χαφ, θα δίνει και δυνατότητα ή σε Μπακάκι ή σε Χουλτ στα κρέα μπακ να κάνουν και τα ανεβάσματά τους για να έχουν τις καλύψεις τους. Βέβαια, πάρα πολύ καλά. Ωραία. Υπάρχει επίσης και το 5-3-2. Δεν είναι ανάγκη να φεύγουν εκεί δύο Γιάννη. Ναι, είπα. Φύγει ο Μαγκάκης. Ή ο ένας ή ο άλλος. Υπάρχει και το 5-3-2, το οποίο θα το δούμε τώρα με Οικονόμου, Τσιγκρίσκι, Βράνιες. Είναι αντίθετα βέβαια, είναι δεξί στόπερο Βράνιες, αριστερό στόπερο Οικονόμου. Με Μπακάκι Λόπες, Κρίσισιτς, Σιμόες, Μάνταλο. Και Λιβάγια Ολιβέιρα μπροστά. Αυτό είναι καλύτερο. Μ' αρέσει. Πιο ξεκάθαρο. Δεμένο. Πιο ξεκάθαρο, ναι. Καλά. Βράνιες, πιάνει παίχτη, Οικονόμου και ο Τσιγκρίσκι είναι καλή. Μετά Παγκάκης Λόπες καλή. Ναι. Και από την άλλη μεριά έχει δύο χαφ, Κρίστη Τσιμεώνε, Σιμόες πάνω κάτω. Ολιβέιρα Λιβάγια και ο Μάνταλος να γίνεται τρίτος. Ελεύθερος. Και θα έρθει και πίσω να πάρει και στα 10 μέτρα μια πάσα. Από το Σιμό, από τον Κρίσιτς, από τον Λόπες, από το Μαγκάκι, ό,τι να είναι. Θα είναι ένα δεκάρι, θα παίρνει τις πάσες, θα γίνεται τρίτος κυνηγός. Επικίνδυνος είναι να μπει μες στην περιοχή. Τριπλέρ, σουτ, κάνει γκολ και θα έχει και Λιβάγια Ολιβέρα δύο κυνηγούς. Ωραία. Αν σταθούμε λίγο σε αυτό, ναι, ο ΠΑΟΚ θα κατεβάσει Ακπομ, Σεντερφόρ, ναι, Πέλκα και Μπίσεσβαρ και ναι, Λιμνιό, έτσι μπροστά. Ναι. Εκεί, man to man, θα έβαζε στον Ακπομ. Θα έβαζε στον Center Four κάποιον ή στον Μπίσεσβαρ κάποιον. Με 5-3-2. Τώρα πρέπει να τους παίκτες, δω για να... Δούμε, ναι. Ναι, γιατί τώρα είναι διαφορετικά, ας πούμε. Δηλαδή, που θα παίξει ο Μπίσεσβαρ, άμα παίξει στην άκρη ο Μπίσεσβαρ να κλείνει μέσα, ναι, δεν είναι πολύ επικίνδυνος, είναι. Αλλά εντάξει, εκεί μπορεί να τον παίξει ο Μπακάκης. Και με από την άλλη πλευρά είναι και ο Οικονόμου να βγούνε. Ναι. Είναι τριπλέρ, εντάξει, να μπει να περάσει, αλλά δεν είναι ο εξτρέμο ο Σύφουνας που τον θέλεις. Τώρα αυτός είναι πιο μπαλαδόρος ο Μπίσεσβαρ, πιο τρίπλες, πιο να κάνει κανένα γκολ. Είναι επικίνδυνη. Το ίδιο πιθανολογώ εσύ για το Λιμνιό. Ναι. Το Λιμνιό.
Είναι δεξιά εξτρέμ. Τον έχει ο ΠΑΟΚ. Έχει ταχύτητα, έχει μπασίματα. Άρα δηλαδή. Στο είναι γερό ντέρμπι, δεν έχει υπόψη. Καλό ντέρμπι. Το 5-3-2, όπως μας το έχει διδάξει ο Νίκος, ουσιαστικά είτε είναι. Το 5-3-2 πρέπει να μας το βάλει. Τώρα να το δείξουμε. Πίνακα εννοείς. Ναι, και στον πίνακα. Το καλύτερο. Ωραία, ας το βάλουμε full screen τώρα την κάρτα λίγο να την δούμε. Αυτό είναι. Αυτή είναι. Οικονόμου Τσιγκρής και Βράνιες. Ναι. Είναι πολύ καλή να πάρουν παίχτη. Ο Βράνιες, ναι. Τον εξουδετερώσει, ναι. Σκύλος, γρήγορος και Οικονόμου. Ένα παίχτη, ναι. Στα μέτρα του. Δεν είναι, ναι. Αργός ο Οικονόμου. Ναι. Καλός το έχεις ξαναπεί αυτό. Κεφάλι. Ο Τσιγκρής και πολύ ωραία. Απλά, συγγνώμη Νίκο, είναι ανάποδα έτσι. Δηλαδή θα είναι αριστερό στόπερο Οικονόμου, δεξί στόπερο Βράνιες. Εντάξει. Μα νοιάζει, πολύ σωστό. Ναι. Ο Μπακάκης είναι γρήγορος, ναι. Και να μαρκάρει, ναι. Και να φύγει, ναι. Και σε κόντρα επίθεση. Mm-hmm. Παίρνει. Δηλαδή, άμα αφήσει κενό χώρο εκεί, μπορεί να φύγει από την άμυνα στην επίθεση να κάνει μπάσιμο. Ναι. Έχει πλεμόνια. Ο Λόπεζ. Τον προτιμάς από το Χουλτ. Το Λόπεζ, το Χουλτ ήθελα εγώ. Mm. Γι' αυτό κοιτάω, λέω, τι γίνεται τώρα, ποιο Λόπεζ. Mm. Ο Χουλτ είναι μάνα για αυτή τη δουλειά. Και ποιο είναι ωραία, μπράβο Γιάννη. Μετά, Κρίτ Σιμώνες, δύο κόφτες. Δεν έχεις κι άλλους, γιατί είναι τραυματίας ο Γαλανόπουλος. Ναι. Έχεις δύο, έχεις καλύτερα αυτή. Ας το Γαλανόπουλο, πιο βαρύ κορμί. Ναι. Πάνε να το σηκώσουν οι αυτοί, δεν έχει μεγάλη ταχύτητα, θέλει δουλειά ο Γαλανόπουλος. Mm-hmm. Το κορμί του δεν τον βοηθάει. Αυτή είναι αέρινη, καλή. Σιμώ Κρίστης Μάνταλος, να φεύγει τρίτος με Λιβάγια Ολιβέρα. Αν πάει καλά Ολιβέρα, ο Λιβάγια το παλεύει. Ναι. Μπαίνει στον κόλ, κάνει. Ο Μάνταλος θα κάνει. Αυτή είναι. Καλή ομάδα είναι. Ωραία. Είδαμε τη μία, τη μία τακτική, το πιθανό σχήμα. Μπράβο. Είδαμε και το άλλο που μας είπες εκεί, το κολπάκι θα είναι σε περίπτωση που θέλει να βάλει τέσσερις πίσω, να γυρίζει ο Βέρντε στα χαφ για να υπάρχουν τρία χαφ πίσω από τον Μάνταλο. Βέβαια. Έτσι. Βέβαια. Λοιπόν, μπράβο. Πάμε τώρα να ακούσουμε και τον Κωστή. Έλα, Κωστά. Νίκο και Γιάννη, στον πρώτο γύρο η ΑΕΚ ξεκίνησε 3-5-2. Δεν το παίξε καλά. Ναι. Ο Κωστένογλου ήταν διαλύσει. Τότε. Ναι, ο Κωστένογλου δεν το βάλε καλά. Τρεις στόπερ. Βγαίνανε δύο του ΠΑΟΚ από την πλευρά με ένα. Το Λιμιός είχε οργιάσει. Ναι. Έβρισκε χώρο με μεγάλες μπαλιές από πίσω και είχε οργιάσει. Το γύρισε σε 4-3-3 και το διόρθωσε μετά, μετά το έκανε 4-4-2. Άλλαξε δύο συστήματα ο Κωστένογλου. Και τα δύο της ΑΕΚ είναι ωραία, όπως τα λέει ο Νίκος. Και το 4-3-1-2 είναι καλό, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει ένα πολύ καλό χαφ το Μίσιτς, ο οποίος έχει κάνει φοβερά παιχνίδια, αλλά από εκεί και πέρα ο παρτενέρ του είναι το χάος. Είτε παίξει ο Μαωρίσιο που είναι ένα χρόνο τραυματίας. Μετά, ο Αυγουστό είναι πολύ αργός. Πάρα πολύ αργός και αυτός τραυματίας έπαθε στο σεξ χλάκ. Στον πρώτη νύχτα του γάμου έπαθε χλάκ, είναι και αργός. Μετά ο Εσίτη είναι καθαρό εξάρι. Είναι πάρα πολύ αργός, πιο αργός από τον άλλο. Και εκεί άκα βάλει τρεις, που θα πάρει εύκολα το κέντρο, σε μια έδρα που θα θέλει να πάρει κατοχές, να πάρει το χώρο του κέντρου κτλ. Αλλά και το 5-3-2, αν το παίξουνε όπως το παίζει ο Κόντε, γιατί αυτός είναι μαθητής του Κόντε, και όχι όπως το παίξει ο Κωστένογλου, και εκεί είναι πολύ καλό, μέσα στην περιοχή θωρακίζεται η ΑΕΚ. Το θέμα είναι ότι οι μπακ του ΠΑΟΚ βγαίνουν πολύ από πίσω ελεύθεροι και δημιουργούν θέματα. Και ο Μάτος και ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης πιο πολύ γιατί ο Μάτος είναι στα 32. Αλλά αν πιάσουμε τον ΠΑΟΚ, έχουμε μια ομάδα η οποία βάζει γκολ με πολλούς παίκτες. Όλη η τετράδα της άμυνας έχει σκοράρει. Ο Μίσης έχει κάνει 5 γκολ. Χαπ. Οι εξτρέμες σκοράρουν, ο Λιμιός πιο δύσκολα βάζει. Και οι δύο σεντερφόρ, και ο Μίσης και ο Πέλκας. Είναι μια ομάδα που σκοράρει με πολλούς παίκτες. Η ΑΕΚ με την τριάδα, την τετράδα μπροστά, Μάνταλο, Ολιβέιρα, Λιβάγια, βάζει πάντα πάνω από ένα γκολ στατιστικά στα παιχνίδια. Πίσω όμως σε ευθεία την Κρίσκη Βράνιες ή Βράνιες Οικονόμου. Mm-hmm. Βράνιες Οικονόμου, δεν έδειξε στο γράφημα. Ναι, ναι. Εκεί έχει θέματα. Έχει θέματα η ΑΕΚ. Δηλαδή όλα τα μάτς τρώει ένα γκολ, δύο γκολ, τις κάνουν φάσεις κτλ. Σίγουρα δεν είναι μάτς εύκολο για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Είναι πολύ ανταγωνιστική η ΑΕΚ. Βλέπω ότι ο προπονητής της είναι coach, αλλάζει καταστάσεις, γυρίζει συστήματα.
πολύ καλύτερο από τον Και όπως μας έχει πει και ο Νίκος, ο Καρέρα μπορεί να είναι οφειλμένος στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά σε αυτά τα ντέρμπι είναι που δείχνεις έργο. Να περάσουμε λίγο και στον πίνακα, ναι. Γιατί βλέπω εδώ τον Νίκο να έχει ετοιμάσει. Ναι, και να πω και λίγο ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, όταν στο παιχνίδι ξεκινάς με 5-3-2, ναι. Έτσι, ναι. Μπορεί να το οργανώσεις μετά, άμα δεις κάτι δεν πάει οτιδήποτε άλλο, σε 4-3-3 ή 4-4-4-2. Mm-hmm. Όπως ξεκινάς με 4-4-4-2 ναι. ή 4-3-3 mm-hmm. και μπορείς μετά, όταν θέλει και 15-20 λεπτά, να το γυρίσεις και έτσι, ναι. να διατηρήσεις. Mm-hmm. Ο προπονητής αυτά πρέπει να βλέπει καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Mm-hmm. Να δει ότι κινδυνεύει, ανεβαίνουν λίγο οι άλλοι, κερδάς 1-0. 15 λεπτά, άμα το γυρίσεις, να πιάσει ο ένας στόπερ, ο Οικονόμου με το Βράνιες, ναι. να πάρουν από ένα παίχτη. Mm-hmm. Ή έχουν τη δυνατότητα και οι δύο αυτοί να πάρουν. Ναι. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα ταχύτατος παίχτης που να μην μπορεί να τον κυνηγήσει ο Οικονόμου. Δεν σου λέω, ο Βράνιες είναι γρήγορος. Ναι. Ο Τσικρίσκι είναι πολύ ωραίος. Δεν θα ενωθεί, θα έχει λίγο βάθος, έτσι ένα τρίγωνο για να προλαβαίνει αυτούς mm-hmm. εδώ. Μετά μπορούν να καλύψουν εδώ και εδώ, άμα φάει τρίπλα ο μπακ, τα ίδια εδώ και εδώ. Μετά μπορεί να καλύψουν να βγει ο λίμπερο εδώ, να μείνουν αυτοί εδώ, γιατί παίζουν και για στόπερ στο κανονικό τους παιχνίδι. Άρα λοιπόν τα εξηγείς όλα αυτά στους παίχτες, τα έχεις κάνει, εγώ τα λέω αυτά, γιατί πιάνουνε. Ναι. Πρέπει να τα κάνεις αυτά. Mm-hmm. Να εγώ ξεκίναγα, πάμε τους χάρη, με 4-3-3 ή με 4-4-2. Το γίναγα 5-3-2. Ή και το αντίστροφο. Ή ξεκίναγα και το αντίστροφο και τα λοιπά. Πιο εύκολο ποιο είναι, να πας από 5-3-2 σε 4-4-2 ή το ανάποδο. Είναι κοίτα, το ίδιο. Είναι ό,τι σε συμφέρει. Ναι. Δηλαδή, όταν δω εγώ τώρα ότι πάω να κινδυνέψω να κάνω και έχω το 1-0, ναι. το 1-0. Ναι. Ναι. Εγώ πάμε τους χάρη... Όταν τους πήραμε 5-3-2 απάνω με Βακαλόπουλο και Ζήφκα και Ξανθόπουλο, mm-hmm. κάτσετε, τι παίχτες ήταν αυτοί. Ναι. Και είχα αντίπαλο τον Ολυμπιακό, τον Τζόρτζεβιτς, τον Αναστόπουλο, τον Μητρόπουλο και ούτω καθεξής, παιχταράδες. Mm-hmm. Είχα μετά τον Παναθηναϊκό, δεν ήταν έτσι. Όπως επίσης τη Λεωφόρο, τότε με το Δούρο, ξέχωρα από το θέμα του Δούρο, είχες ξεκινήσει με 5-3-2, μπράβο. Αλλά επειδή δέχτηκες πρώτος γκολ μπράβο. Και δεν τραβούσε ο Μαυρογεννίδης, το έπαιξα 4-4-2. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να σου πω δηλαδή ότι εάν ο Ντούρος έλεγε μπέναλτι και αποβολές, εκείνη την ώρα κέρδαγα 2-1 εγώ. Ναι. Το ξέρεις. Ναι. Κέρδαγα 2-1. Θα το ξαναγύρναγες. Βέβαια, αμέσως. Ξανά τρία, το έπαιζα. Ξανά τρία. Βέβαια. 5-3-2, ήθελε 10 λεπτά να τελειώσει. Εκεί, 12, ναι. Λοιπόν, εκεί τελείωνε. 2-1-3-1 το έκανα. Mm-hmm. Είμαι 2-1. Είναι πέναλτι αποβολές. Ναι. Μένουμε με 10 παίχτες και χτυπάω τον πέναλτι. Ναι. Αν το πέναλτι δεν μπει, σου λέω, πες δεν μπήκε. Εντάξει, ο Τζόρτζεβιτς θα βάζει όλα. Όλα μου. Ναι. Αλλά σου λέω, πες ότι δεν μπήκε. Ναι. Θα μείνε με 10, αυτός με 10 κι εγώ. Ναι. Τώρα έμεινε αυτός με 10. Συγγνώμη, με 10 πώς θα έπαιζες, θα παίζεις με 3 στόπερ έχοντας 10 άλλο, μέσα. Θα δω τι θα έκανα. Ναι. Θα παίξω. Ναι. Και με 10 δεν είναι τίποτε. Δηλαδή, άμα παίξει έτσι, ορίστε με 10. Αφήνει ένα μπροστά. Και παίζει έτσι. Ναι, αφήνει ένα μπροστά. Και θα σφίγγει ένα από εδώ, ναι. την άλλη θα σφίγγει αυτό. Παίζονται όλα έξυπνα, αρκεί να μην κάθονται μέσα. Ναι. Και αρκεί όταν βγαίνουν να είναι ωραία. Να μην ανοίγουν οι γραμμές. Ναι. Μπράβο. Ναι. Και να μετακινούνται. Θες 10 λεπτά, 15 καθαρίζει. Ναι. Γιατί εκείνη την ώρα εγώ είμαι 2-1. Άμα είναι μπέναλτι και αποβολές και το κάνω 3-1 ναι. και έχει 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός, 10 κι εγώ. Πώς θα μου το κάνει 3-3. Κατάλαβες. Ναι. Αυτή ήταν η διαφορά του Δούρου. Αντιφέρω πάλι τη εφημερίδα, να την βάλω. Ναι, ναι, ναι. Να σου λέει. Έκανα το μεγαλύτερο κακό στον Αλέπα, το μετά. Τι να τα κάνει. Τι να το κάνει, κατόπιν εορτή. Λοιπόν, μπράβο. Εντάξει, μην αναλυθούμε σε αυτό γιατί έχουμε αυτό το ντέρμπι τώρα μπροστά μας. Πάντως η ΑΕΚ ναι. με το Χιμένεθ και με. Τα 3-5-2, τα 5-3-2 με τον Μπακάκι τρίτο στόπερ γυρνούσε πιο εύκολα μετά. Ο πέταγε δεξί μπακ, έβγαζε ένα στόπερ και πέταγε δεύτερο φόρ ή ένα χάφ ακόμα. Όταν ο ένας στόπερ παίζει στη δύο θέση
Ναι. Είναι πιο εύκολο να το γυρίσεις. Και τα βάλετε πιο εύκολα. Ναι, για να κάνεις, να μην χαραμίσεις αλλαγή. Αλλαγή ή δεν αν δεν έχεις να κάνεις αλλαγή. Ναι, είναι εσωτερική αλλαγή. Εντάξει, ναι. Όμως το βλέπουμε τώρα ότι δεν το προτιμά. Και αυτό είναι μια καλή ερώτηση, Νίκο. Βλέπουμε ότι θέλει να έχει τρία στόπερ. Ποιος? Ο Καρέρα, η ΑΕΚ. Ναι, ναι, έτσι. Ναι. Αλλά κρατάει τον Μπακάκι fullback δεξιά. Ενώ ο Χιμένεθ και ο Κωστένογλου είχαν τον Μπακάκι τρίτο στόπερ και βάζαν ναι. κάποιον άλλον δεξιά. Δεν είναι διαφορά. Δεν κάνει διαφορά. Άλλωστε και ο Βράνιες είναι γρήγορος, οπότε δεν είναι ότι σου λείπει ταχύτητα στα στόπερ. Ο Βράνιες είναι πιο καλά για στόπερ. Ναι, είναι στόπερ. Πιο καλά, είναι ναι. στόπερ. Ναι. Για μένα είναι καλά Βράνιες, Οικονόμου, Τσιγκρίσκι. Για να μην χαραμίσει τον Μπακάκι. Μπράβο. Μπακάκι εκεί στα μπακ. Ναι. Και από την άλλη παιδιά μπορεί να κάνει κι άλλο, Γιάννη. Ναι. Μπορεί το να χούλ. Βάλει το χούλ. Είναι καλή. Θα δέσει να το μάθουν, να το φουλάρουν και το έχει αυτό. Όταν θες, ξέρω εγώ, να χάνεις και να το αλλάξεις. Mm-hmm. Όταν θες να το κρατήσεις. Δεν είναι απόλυτο ότι το κρατάς, αλλά το δένεις το μάτσα. Άμα το δες και πας και εγώ, λέει τι άκρη. Να το έχεις παλέψει. Μπράβο. Κώστα, τώρα που μίλαγε ο Νίκος, μου ήρθε κάτι στο μυαλό και θέλω απλά να το μοιραστούμε μαζί. Ναι, ο ναι. ΠΑΟΚ, αντίστοιχα, εάν ο Κρέσπου ήταν υγιής 100%, ναι. γιατί να μην βλέπαμε μια φορά Ίγκανσον, Κρέσπο και Βαρέλα τριάδα στόπερ. Πολύ ωραία. Από τη στιγμή που έχει Μάτος, έχει Γιαννούλη. Ή μπορεί να γυρίσει και το Βιερίνη, ας πούμε. Καλός. Ο Γιαννούλης είναι πάρα πολύ καλός. Παίρνει όλη την πλευρά. Έχω μια μικρή φοβία με το Μάτος που τελευταία δεν ανεβαίνει. Αν ο Μάτος ήταν στα καλά του, παίζονταν πολύ καλά κι αυτό. Και πέταγε μέσα δύο φορ και τους δύο. Και τον Σιντέσκι και τον... Να σε διακόψω, Κώστα. Δεν ναι. κάνει ο Γιαννούλης για τέτοια. Ας το Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης είναι ένας μπακάκος. Μπακάκος είναι. Ναι. Μια ταχυτούλα. Δεν μπορεί να παίξει το πέρα εκεί μέσα. Εκεί μέσα θα πάει Κρέσπο, Βαρέλα Ίγκανσον. Και Σία. Ίγκανσον. Ναι, ναι, ναι. Τι θα πάνε. Ναι. Τώρα όλα τα άλλα που βάζεις. Ναι. Θα βάλω τον Μπακάκι και θα βάλω και το... Αλχημίες. Και το Γιαννούλη. Μπράβο. Είναι κομμωδίες. Ναι. Ο Γιαννούλης δεν μπορεί να παίξει το πέρα εδώ. Να σβήνει παίχτες. Δεν είναι κορμί. Γιατί... Μπράβο σου. Mm. Από το στόμα μου το πει. Τον έχω εγώ, μπορεί να σε πάρω παλάκι. Πρέπει να έχεις παίχτη ταχύτητα, το γρήγορο. Ο Βράνιες είναι σκύλος. Mm. Ο Οικονόμου ψηλός είναι ο Τσιγκρίσκι. Άλλο τώρα, εγώ τα λέω έτσι, οι προπονητές δεν τα παίζουν, γι' αυτό είναι μέτριοι. Οι προπονητές που είναι εδώ είναι μέτριοι. Ναι. Πάει. Σκεφτόμουν ότι δεν παίζουν, δεν αλλάζουν, δεν κάνουν. Γιατί. Και το φέρνω παράδειγμα εγώ στο κάτω-κάτω. Ναι. Εγώ δεν σου λέω από Αστέρα που ήταν να φύγω εξ αρχείων και με 5-3-2 ανέβηκα κατηγορία. Mm. Δεν σου λέω όλες τις άλλες. Πώς πήγα εγώ τον Ολυμπιακό με Τζόζεφ, Γιανακόπουλο, Μητρόπουλο, Αναστόπουλο και ρίχνω τρία γκολ. Πώς πάω εγώ τότε, παραδείγματος χάρη στην ΑΕΚ, με ομαδάρα, με ότσι, ονόματα και ρίχνω τρία γκολ. Πώς έρχεται ο Παναϊκός Γκόρσκι, Πάρκετ. Ο σεντρεφόρο ψηλός, πώς το λέμε. Ο Χαραλαμπίδης. Με παίχτες, με όλα και τρώνε 3-6-9. Και έχω φάει δύο γκολ. Ένα από τον Ολυμπιακό και ένα από τον Παναθηναϊκό. 3-1, 3-1, 3-0. Με γνώ. Πάρκετ, Γκόρσκι και... Αντωνιάδη. Όχι. Γεωργιάδη. Γεωργιάδη, μπράβο. Αντών Γεωργιάδη, εντάξει. Με σουρανούσαν όλοι. Πώς έγινε, δηλαδή, τι έγινε. Είδα, και... μόνος μου το βγαλα, το βάλα, το προχώρησα, ο Ραπτόπουλος κολλητός. Και με, ομαδά, ήρθε, και με ομαδάρες. Είδε, έβλεπε και με ομαδάρες. Και με, ομαδάρες, και ομαδάρες. Και με παιχταράδες. Αυτό, αυτό εννοώ, ναι. Νίκο, πάντως εγώ, για να το τελειώσουμε... Και σε... να πω και αυτό, ναι. δεν είναι και σύμπτωση. Γιατί πάω σε άλλη ομάδα, το ξανακάνω. Όχι, δεν σύμπτωση. Καταρχήν, όταν το κάνεις σε ένα γύρο απέναντι και σε Ολυμπιακό και σε ΠΑΟ και σε ΑΕΚ, δεν το κάνεις μια φορά. Και πήγα τέταρτος. Ναι. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και εγώ τέταρτος. Ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Αν υποθέσουμε ότι πήγαινε σε ο Αμπέλ Φερέρα που δεν πάει σε ένα 5-3-2 με Ίγκανσον, με
με Ίγκανσον, με Κρέσπο, και με Βαρέλα. Ναι. Με Μάτος και με Γιαννούλη. Γιαννούλη με Μίσιτς και άλλο ένα χαφ. Ωραία. Μπροστά, δεκάρι, ελεύθερο, θα έχεις Μπίσεσβαρ ή Πέλκα. Μπίσεσβαρ. Και δίδυμο θα βάζεις και τα δύο φορ ή θα βάζεις ένα φορ και το Λιμνιό. Μπορεί να παίξω και ένα φορ και το Λιμνιό και ανάλογα τι θα ήταν τα δύο φορ. Τώρα έχεις Σφιντέρσκι, Ακπόμ, αυτούς έχεις. Τον. Το Σφιντέρσκι που κάνει τα γκολ και τον Ακπόμ. Θα το μετακινήσω και αυτό γιατί είναι δύο ψηλοί, είναι δύο επικίνδυνοι, ο Πίσεσβαρ μπορεί να χωθεί εκεί. Θα το δω. Αυτό δεν είναι μέγα θέμα, είναι καλό για μένα. Έχεις επιλογές. Βάζω υποτίθεται, θα έλεγα, τους ψηλούς να κάνω γκολ και μετά δένω. Ή αν δεν δέσω, ένα ψηλό να βγάλω, να βάλω κάποιον άλλο. Κάτι Λιμιό. Θα σκεφτείς. Δηλαδή, εκείνη την ώρα, Γιάννη, όταν είσαι και ο προπονητής και τους έχεις, ξέρεις και το παραμικρό υστέρημά τους ή το παραμικρό προτέρημά τους. Ναι. Σωστό αυτό. Σωστό. Γιατί μπορείς μετά να βάλεις Λιμνιό αντί για ένα σέντερφορ ή να το κάνεις και 3-4-3 αλλά κόντε, δηλαδή να γυρνάει τον Μπίσεσβαρ. Ο Λιμνιός, δηλαδή να ζώσω ακαταλάβεις, έχει τρίπλα, είναι αέριο συνόλα, αλλά πρόσεξε τον έτσι το εξής θα σου πω. Παίζει ρόλο αυτό που δεν το έχουν πιάσει κανένας. Κάνει τη χωρίστρα του, κάνει τα ρούχα του όλα. Δεν χτυπιέται με τίποτε πουθενά. Ναι. Όπως μπαίνει, έτσι βγαίνει. Ατσαλάκωτος. Με το μαλλί του, άρα τι σημαίνει, δεν είσαι δυνατός. Ναι. Δεν είσαι ο Μπούκα, δεν είσαι να φας πέντε τούμπες, τρίχες. Και μένει ο Λιμνιάκος. Mm-hmm. Δεν είναι ο Λιμνιός, ο Λιμνιάκος είναι, εγώ τι σου λέω. Ναι. Βέβαια, τι είναι άρα αυτό. Άρα πρέπει να σκληρινεί. Έχεις ταχύτητα, έχεις τρίπλα, βασικός, όλα. Και δεν τρως μια τούμπα. Τι προσέχεις και δεν λερώνεσαι, παρακρατάς τη χωρίστρα, πρόσεξε το. Αν το δούμε σε παιχνίδι, θα δεις η χωρίστρα από το 90 μέχρι το πρώτο λεπτό, μέχρι το 90 είναι χωρίστρα. Η χωρίστρα του Λιμνιού. Και αυτό τον στερεί, Δεν παίρνει κάτι παραπάνω πάω. Δηλαδή, πέταρε παιδάκι μου, έπρεπε να είχε κάνει αυτός τώρα τουλάχιστον 7-8 γκολ στο πρωτάθλημα. Ναι, γιατί δεν βγαίνει και από την εντεκάδα. Άντε, μπράβο. Και παίζει και στο πρώτο πόρο, πρωταθλητή και λοιπά. Μπράβο. Λοιπόν, να δούμε κάτι άλλο. Κώστα, να δούμε κάτι άλλο. Έχουμε βάλει σε σύγκριση λίγο τις γραμμές των δύο ομάδων για να το σχολιάσουμε και αυτό. Να πάρουμε ένα σχόλιο από εσένα και τον Νίκο. Λοιπόν, Μπάρκας και Πασχαλάκης. Νίκο, τι λες? Εντάξει, δεν έχουν δείξει... Μπορώ να πω, δεν έχουν δείξει δηλαδή μεγάλες αποδόσεις εκπληκτικές. Σταθερή. Μπράβο. Δεν έχουμε παλιά τις εποχές, βγάζαμε μεγάλους τερματοφυλάκες. Mm-hmm. Πέρασα από τον Παναθηναϊκό, πέρασαν τερματοφυλακάρες. Ναι. Ματιός, κάτι άλλο, θυμάμαι εποχές μου. Μετά στην ΑΕΚ ο Δελαβίνιας, στον Ολυμπιακό ο Κουρουκλάτος, Κλέτσας, κι άλλους που ξεχνάω. Εγώ είμαι από Κελεσίδη και μετά. Μπράβο, άσους Κελεσίδες και όλα και τα λοιπά πετάνε. Έχουμε βγάλει τερματοφυλάκαρες. Τώρα δεν είναι μεγάλα νούμερα. Ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος. Δεν σου λέει κάτι. Λοιπόν, έτσι. Κώστα. Ισάξη και οι δύο. Με τον Μπάρκα να είναι σταθερός. Ο Πασχαλάκης να είναι με άριστα το 10-10 και στο άλλο μας μπορεί να σου φάει κανένα στραβό. Εκεί είναι ο Πασχαλάκης λίγο. Mm-hmm. Εγώ πήγα στις προπονήσεις και είδα και τις ατέλειες. Ναι. Στην έξοδο το πίσω δοκάρι, πρόβλημα, στο πίσω κίνηση. Και ρώτησα τον προπονητή τερματοφυλάκο, να το διορθώσει του λέω. Λέει, το είδες αμέσως, ο Σιαθίτης, λέει, πού το είδες. Λέω, το βλέπω, λέω, έχει θέμα εκεί. Αλλά πολλά προσόντα, πολύ μπόι, έκρηξη για τον μπόι του πολύ καλή. Εγώ είμαι ικανοποιημένος από τον Πασχαλάκη. Ναι. Δηλαδή, Μπάρκας. Ο Μπάρκας είναι πολύ καλός θεματοφύλακας, αλλά είναι λίγο σαν κρύος, ρε παιδί μου, δεν είναι, δηλαδή, αυτό που λέει ο Νίκος, Σαργάνης δεν είναι, Τελεσίδης δεν είναι, εντάξει. Ωραία, πάμε στην άμυνα. Δεν είναι. Πάμε στην άμυνα. Λοιπόν, να δούμε την πεντάδα της ΑΕΚ με Μπακάκι, Λόπες, Τσιγκρίνσκι, Οικονόμου και Βράνιες. Αυτή είναι η πεντάδα που... λογικά θα κατεβάσει ο Καρέρα.
Και από την άλλη να δούμε και την τετράδα του Αμπέλ Φερέιρα, που είναι ο Μάτος, ο Ίγκανσον, ο Βαρέλα και ο Γιαννούλης. Αν τους βάζαμε, Νίκο, στη ζυγαριά σαν αμυντικούς, ποια άμυνα σου πιστεύεις ότι... Αυτή δεν μ' αρέσει αυτή. Η τετράδα, έτσι. Μ' αρέσει η ΑΕΚ. Ωραία, πάμε ΑΕΚ. Άρα ψηφίζει ΑΕΚ ο Νίκος με Τσιγκρίσκι, Βράνιες, Οικονόμου, αυτή, ναι, μ' αρέσουν και... όλοι. Οικονόμου, μα είναι ο Τσιγκρίσκι, ο Βράνιες, είναι σκυλιά εκεί. Και είναι και καλή ο Μπακάκης, ναι, από την άκρη, απ' την άλλη βάζει αυτόν, έχεις Λόπες, και το... Έχει και τον Χουλτ. Έχει τον Χουλτ. Έχεις και τον Χουλτ, ο οποίος είναι, μ' αρέσει πεντάδα. Είναι ωραία, αλλά η τριάδα αυτή είναι πολύ καλή. Κώστα. Κοίτα, ο Βαρέλα με τον Κρέσπο πρέπει να παίζουν. Ναι. Οι δυο τους. Ναι. Είναι το καλύτερο δίδυμο. Mm-hmm. Ο Μάτος πολύ καλός, πεσμένος όμως. Και πολύ καλός ο Γιαννούλης. Νομίζω ότι η ΑΕΚ σε τετράδα δεν είναι καλύτερη. Σε πεντάδα είναι καλύτερη. Mm. Δηλαδή, η τετράδα του ΠΑΟΚ αυτή είναι χειρότερη από την πεντάδα της ΑΕΚ. Σε τετράδα αν παίξουν, ναι, ο ΠΑΟΚ είναι πιο καλός. Έτσι νομίζω εγώ. Ωραία. Πάμε και στα χαφ. Η πεντάδα, όπως λέει ο Νίκος, λέει για την πεντάδα, η καλύτερη. Ναι, ναι, την πεντάδα. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Σαν τακτική. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα χαφ. Με τον Λόπες, τον Κρίσιτς και τον Μάνταλο, που τον βάζουμε στα χαφ, έτσι. Θα είναι η τριπλέτα το της δεκάρι είναι ο Μάνταλος στο δεκάρι, οι άλλοι δύο οι κόφτες, έτσι. Οι άλλοι δύο κόφτες. Σε καλύπτουν, Νίκο. Αυτούς που έχει τώρα η ΑΕΚ, εντάξει, δεν μπορείς. Και αντίστοιχα, να πάμε και στον ΠΑΟΚ, έχουμε βάλει τον Πέλικα ως τρίτο χαφ, αφού παίζει ουσιαστικά και ο ΠΑΟΚ με ένα σύστημα με δύο κόφτες, τον Μίσιτς, τον Εσίτη και τον Πέλικα σε πιο έτσι ελεύθερο ρόλο. Κώστας, εσύ λες, υπηρεσία εκεί... Εγώ λέω ότι ο Μίσιτς από όλα τα χαφ αυτά είναι καλύτερα. Όλους. Ναι. Απλά αλλά δεν φτάνει ένας. Ο Μίσης είναι πολύ καλό. Ναι. Πάρ' τον επέτατον στη λαϊκή αγορά εδώ, φέρ' τον να τον πουλήσω στο μοναστηράκι. Έλα ρε που είναι πως είστε αυτοί τώρα, τρίχες. Δεν πάει να πάρουν το πρωτάθλημα, το πήρε ο Ολυμπιακός, τρίχες είναι. Τρίχες είναι αυτοί, άντε. Και ο προπονητής έπρεπε να είχαν φύγει με 5 βαθμούς μπροστά. Και έχει περάσει ο Ολυμπιακός πρώτος. Και μου λες τώρα παίκτες, Πέλκας, ο Μαύρος και ο άλλος, τους λες, τι τους λες. Τι είναι αυτοί, άμα ήτανε έπρεπε να και φύγει. Πάει το πρωτάθλημα τώρα, στο λέω εγώ. Πάει. Το τίναξε, το τεινάξατε. Άντε, δεν μπορεί να πάρετε ένα πρωτάθλημα. Θέλετε να έρθει ο Πούσκα, ο Χιντεγκούτη, ο Τζίμπορ, θέλουμε να τους φέρουμε από τον τάφο. Αυτούς θέλετε για να πάρετε πρώτα. Τι να πάρεις. Πέρασε ο Ολυμπιακός τώρα, που να τον πιάσεις τώρα. Άντε μωρέ τώρα, μωρέ. Παίχτες τώρα και παίζω τον Μπέλκα, εξτρέμ τον Μπίσερβαρ, το Λιμνιό δεν χαλάει τη χωρίστρα, δεν βρέχονται. Δεν τα βλέπεις αυτά ρε στη Θεσσαλονίκη. Να τους βάλεις χέρι. Πάμε με την τριπλέτα μπροστά, το Λιμνιό με τη χωρίστρα και τον έχεις, το Μαύρο. Πώς το λένε το Μαύρο. Εσύ τι. Ο Μαύρο. Εσύ τι. Άμα τον δεις τη νύχτα, θα πιάσει κοπή καμιά γριούλα στο Λιώπες. Λοιπόν δεν κάνει μία, τον βλέπεις. Μπίσες Μαρακούμ και... Ο Λιμνιός. Ναι. Τη βλέπεις τη χωρίστρα. Άμα έχει χαλάσει μια φορά με φτύσεις. Ο Μπίσεβαρ εργάτης να τρέξει να κάνει, ναι, τον πετάει έξω, τον πετάει εξτρέμ, τον πετάει αλλού. Τι είναι αυτά. Ναι. Ο μεσαίος ποιος είναι, ο Αγκμπομ. Ναι. Τον Αγκμπομ, φέρτο να τον πουλήσω στο μοναστηράκι. Σέντρεφορ είναι αυτός, ρε. Αυτός είναι όρθιος, είναι να τον έχεις στην πόρτα στα μπουζούκια, αυτό να εκεί, με ένα ξύλιο στη λάρη και να στην πόρτα να φυλάει. Είναι για μπάλα σέντρεφορ αυτός. Εσένα δεν μπορεί να σε... Εσύ άμα παίξεις το όπερα τον αντιμετωπίσεις. Και το... η τριάδα της ΑΕΚ μπροστά. Πάμε. ΑΕΚ. Λιβάγια. Ναι. Ολιβέιρα, αν πάει Ολιβέιρα, Λιβάγια τα κολλάει. Μπροστά, ναι. Έρχεται και ο Μάνταλος, τελειώσαμε. Μια χαρά, ε. Αυτά είναι. Τι άλλο να κάνεις. Μάλιστα. Ο Μάνταλος. Στα λέω ωραία ρε παιδί μου. Δηλαδή ωραία, ορίστε. Αυτός πρέπει να ανέβει. Ολιβέιρα. Ψηλός, έτσι. Τι καημό τα εκεί, τα μπάσιμα όλα.
Ο Λιβάγιας φάζεται. Ναι. Σου κάνει τον γκολ, ψάχνεται, κάνει. Ο Μάνταλος, τα Σουμπίδα σου κάνει. Το Λιβάγια τον ήθελε στον Ολυμπιακό, Νίκο. Ο? Το Λιβάγια στον Ολυμπιακό τον ήθελε. Δεν παίρνω εγώ τέτοια σέντρεφορ, Κώστα. Πάρω στον Ολυμπιακό τι θέλει ο Ολυμπιακός, Λιβάγια. Σέντρεφορ που... Ο σέντρεφορ που παίρνω εγώ όταν είμαι σε ομάδες θέλω ταχύτητα. Θέλω μπάλα, ναι, να ξέρει σωματικά προσόντα και που έπαιζε. Ο Μαριλάς θα μου πούνε έπαιζε στη Μαγιόρκα. Ωραία, πόσα γκολ έχει κάνει, 4. Πώς τα κάνει. Ποιος τον πρότεινε, ο Ραυτόπουλος. Βάλ' τον μέσα, δώσ' του 15 βουρδουλιές, έτσι λίγο να ματώσει η πλάτη του και να φύγει. Να αντέχει αυτό. Αντέχει, αντέχει. Άντε ρε Κώστα. Κάτι πλάτες αντέχουν. Λοιπόν, πάμε σε ένα... Γιώργο, θα σε πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα κατευθείαν γιατί έχει περάσει ο χρόνος και θα επιστρέψουμε για να μιλήσουμε για τα εννιάρια του Ολυμπιακού. Είναι πολύ κουβέντα όλη τη βδομάδα και να ξαναδούμε τον Βαλβέρδε που κοιμάται στον πάγκο. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε στην τελική ευθεία σιγά σιγά. Παίρνουμε κολαγόνο, παιδιά, τσάμπιον, το ωραιότερο για τον οργανισμό. Ευεξία, κέφι, περπάτημα, γρήγορο, ταχύτητες, πριν, αντοχή, ό,τι θέλεις κάνεις. Οποιαδήποτε ηλικία. Κάνει πολύ καλό στον οργανισμό. Τρομερό. Και αυτοκίνητα. Θες να φτιάξεις, θα πας κόμβο οκτέο και ραντώνεις. Στο Μαρούσι. Ανεβαίνοντας απάνω στο δαχτυλίδι δεξιά. Έχει ωραία σε εγκαταστάσεις, έχει γρήγορη εξυπηρέτηση, έχει φοβερά εργαλεία. Κόμβος χταίο ο Κυραντώνης στο Μαρούσι και ο Κυραντώνης είναι ένας διευθυντής εκπληκτικός, ο οποίος σε γρήγορους ρυθμούς όλα τα επιβλέπει και δεν κάθεσαι και πολλές ώρες. Να περιμένεις, σε φτιάχνει γρήγορα, όμορφα, με τέλεια εργαλεία, με όλα αυτά. Να προσέχετε αυτά. Και μετά, Μάρτινς, ουρολόγος, Μαρτίνης, τρομερός, στο λέω, Ιασό Τζένεραλ, φοβερός, κοιτάς τον μπροστά του, καρδιά, χλωροκώστας, στους τρεις στην Ευρώπη, εκπληκτικός είναι. Μετά, Λάμπρου, παίρνει το αίμα για εξετάσεις, εκπληκτική, Λεωφόρο Αλεξάνδρας, απέναντι από τον Άριο Πάγο, είναι τρομερή. Και δεν σε ενοχλεί, δεν πονάς, δεν κάνεις, σου βγάζει ολές, τις εξετάσεις είναι απίθανη. Και έχουμε ξεχάσει και το λέμε ένα κοτρότσο Γιάνναρο. Κοτρότσο, πάμε χωρίς κοτρότσο. Κοτρότσος είναι του Γιάννη, φοβερός και αλέφαντου. Γιάννης Κοτρότσος, όπου αμερικάνικη εταιρεία, επί καλαμίδες, στραγαλίδες, επί αγκονίδες, θερμενόμενες ζώνες για τη μέση, απίθανος. Και σαν άνθρωπος ο Κοτρότσος, εδρεύει η Κατερίνη σε όλη την Ελλάδα, Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, όλη η Ελλάδα και έχει φτάσει μέχρι τα Σκόπια. Είναι τρομερός. Θα πάτε εκεί να πάρετε και θα με θυμηθείτε. Και μια και λες και για Θεσσαλονίκη, να πούμε Κώστα ότι πρώτα ο Θεός την άλλη Παρασκευή, από την άλλη Παρασκευή, θα αναμεταδίδεται η εκπομπή μέσω του Europe One και στη Θεσσαλονίκη. Όπου φοβερό είναι. Και στη Θεσσαλονίκη. Φοβερό είναι. Μπράβο. Κατερίνη. Νάου Σαβέρια. Νάου Σαβέρια θα βλέπει Κοτρός. Φτιάχνει όλο ο κόσμο. Θα βλέπουν όλοι. Από τέρμα. Τέρμα. Από την άλλη Παρασκευή. Λοιπόν. Αυτή η τριπλέτα Γιάννη Καρατζαφέρη μεγάλου φοβερού Ραπτόπουλου. Φοβερού. Και αλέφαντο. Τρίτος, δεύτερος σέντρεφορ. Έτσι. Θα πετάνε. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο να δούμε, γιατί έγινε πολύ κουβέντα όπως προείπα μέσα στην εβδομάδα για τα φόρ του Ολυμπιακού. Υπήρξε αρχικά ένα δημοσίευμα από την Σαουδική Αραβία που έλεγε ότι ο Ελ Αραμπί έχει συμφωνήσει με την Αλ Ιττιχάντ και μάλιστα αυτό το Σαββατοκύριακο θα ταξίδευε κιόλας. Το διέψευσε ο Ολυμπιακός. Ο Ελ Αραμπί, θυμίζω, 10 γκολ στο πρωτάθλημα, 15 συνολικά. Ναι, εδώ είναι τα γκολ του. Σιγά και δεν μας έφτιαχνε η κάρτα ο Αβραμίδης, έτσι, με τον έρωτά του τον Ελ Αραμπί. Λοιπόν, 2 γκολ στα προκριματικά του Champions League, 3 στους ομίλους, 5 συνολικά στην Ευρώπη, 10 στο πρωτάθλημα, μένει στον Ολυμπιακό και μάλιστα ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για ακόμα ένα φορ. Τώρα, ποιο θα είναι το δεύτερο φορ. Υπάρχει ο Χασάν. Και ξέρουμε ότι αποτελεί εισήγηση του Πέντρο Μαρτίνς να επιστρέψει στον Ολυμπιακό.
πολύ πιο φτηνά από ό,τι είχε αγοράσει ο Ολυμπιακός στα 500 χιλιάρικα η Μπράγκα τον δίνει. Αλλά υπάρχει ένα θέμα, γιατί τον Οκτώβριο έκανε εγχείρηση στον Αστράγαλο, έχει γυρίσει αλλά ακόμα δεν έχει τα πατήματά του. Και υπάρχει και ο Ιντέγε, όπου συνεχίζει να έχει συμπάθειες στο λιμάνι, και ακούγεται και αυτό. Και άμα το δούμε αυτό, μετά να δω τι θα λέει ο Αλέφαντος. Ο Μπρίγιοβιτς είναι μία ανάσα από την Μπεσίκτας, οπότε... Θα πάει εκεί, Δύσκολα. Ναι. Δύσκολα. Πάει για Μπεσίκτας, πάει για Τουρκία. Τι Ιντέγε, θα πάει Ιντέγε στον Ολυμπιακό. Χασάν ή Ιντέγε. Χασάν ή Ιντέγε ή κανέναν. Στο πλοίο... Από αυτούς κανέναν. Εγώ. Ναι. Θα έπαιρνα ένα καινούριο σεντρεφόρ, καλό, ναι, ωραία, να ψάξει έξω, να έρθει να έχει γρήγορο, ταχύτητα, μπάλα και να κάνει και τα γκολ του. Ναι. Αλλά κάτι το καινούριο να ενθουσιάσει και τον κόσμο. Mm-hmm. Έτσι βλέπω. Ναι. Από και πέρα... Δηλαδή λες ότι ξαναζεσταμένο φαγητό δεν... Ναι, βέβαια. Γιατί τα έχει τόσει όλα. Ό,τι του ζήτησε. Ναι. Εγώ το έχω πει επανειλημμένος και το ξαναλέω και τώρα. Μεγαλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών, ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης. Είναι τρομερός σαν άνθρωπος. Εκτός τα καλά που κάνει στην κοινωνία, θα γιάσει αυτός ο άνθρωπος. Είναι τρομερός. Τι εκκλησίες, τι φτωχούς, τι έτσι, τι Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, τι Αγγλίες, τι παντού. Είναι τρομερός. Οικογένειά σου και σένα, τα ίδια. Αγιάσε με τον Ραπτόπουλο γελάω. Λοιπόν, και θέλω να πω ότι είναι μεγάλη δουλειά. Παραδείγματος χάρη. Δεν ξέρω βέβαια αν την κάνει τη μεταγραφή τώρα, Γενάρη μήνα. Να πάρεις ένα τέτοιο παίχτη, ας πούμε, να ενθουσιάζει τον κόσμο του Ολυμπιακού. Να είναι λοιπόν, δυνατός. Θα τον πάω από τον Κόρδοπα τον Ιντέγε στο αεροδρόμιο. Ποιον? Τον Ιντέγε θα τον βάλω στον Κόρδοπα, στο πόρτο μπαγκάκι να τον πάει στο αεροδρόμιο. Θα κάτσει τον Κόρδοπα, ρε. Θα πάει τον Κόρδοπα. Λοιπόν, αυτό να το δω. Τώρα, κιόλας, ξέχασα. Ατρόμητος 0-3 στο Βόλο, κύπελλο. Βέλος. 0-3 τα σάρωσε, το λέγαμε εμείς, ναι, εδώ, ότι χαλάει τον κόσμο, έχει κάνει μια ομάδα σιδερένια, Σπανός, Αγγελόπουλος, Σπύρος, Σπανός, ο Αγγελόπουλος είναι φοβερή και ο Σπύρος, μια τριάδα, τίμοι άνθρωποι, φοβερή τίμη, και κοιτάνε τον Ατρόμητο, τη δουλειά τους, κάνουν καλά στον κόσμο του Περιστερίου και σε όλους τους ανθρώπους, ξέρω εγώ, έχουν βοηθήσει τα πάντα ο Σπανός, Ευρώπες παντού, μέχρι Αγγλίες έχει φτάσει να βοηθάει φτωχούς. Τα ίδια και ο Μαρινάκης, το ίδιο βιολί. Σε λοιπόν, μια μικρογραφία. Θέλω να σου πω, έχουν κάνει καλή ομάδα, σιδερένια. Έκανε μεγάλη νίκη, μπήκανε πάλι στην ευθεία που λέμε. Πιστεύω ο Ατρομητάρα μας δικαιώνει κάθε φορά κι αυτός. Λοιπόν, τώρα ο Γιώργος Λίγκρης, ναι, σου έχει ακόμα μια έκπληξη. Τι λέτε, ο Χαμπάν. Λοιπόν, θα δούμε μια φωτογραφία. Και θα μας πει εδώ... Ωχ, το Μπέλα! Ο Μπέλας. Στέριος Μπέλας, ο γίγαντας. Λοιπόν, Πανεγιάλιος. Πόρε, Πανεγιάλιος. Ναι. 1960. Πα. Το γράφεις στο πρώτο σου συμβόλαιο, ε. Ναι. Τρομερό. Όχι, είναι το 60. Πότε. Ο Αλέφαντος στο Πανεγιάλιο, ναι, πήγε το 66. Μετά την Ελευσίνα. 65, εκεί. 66 πότε. Ναι. Εκεί, εντάξει, 65, και παίξαν 66. Μαζί με το συγχωρημένο τον Κρητικόπουλο. Διάδα φοβερή. Αστέριος Μπέλας και... Ο άλλος ποιος είναι. Τσέλιος. Ο Τσέλιος. Ναι. Μπακ μου φαίνεται ήταν. Ναι. Α, μαζί είχατε πάει. Αμυντικό. Μπορεί, μάλλον. Μάλλον. Λοιπόν. Τερματοφύλακα, τον γείτονά μου, τον Βόμβα, τον Ηρακλή. Μάλιστα. Λοιπόν, ποιον? Τερματοφύλακα τον γείτονά μου, τον Ηρακλή, τον Βόμβα. Βόμβα. Βόμβας, ναι. Ήταν πιο μπροστά. Α, ήταν πιο μπροστά. Ναι, ναι. Τον βρήκες εκεί. Ναι, τον βρήκες, ναι. Είχε φύγει. Α, όχι, τον πρόλαβες. Όχι, δεν τον πρόλαβα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πώς η Αθλέτικο κέρδισε 3-2 ομάδα του Ραπτόπουλου. Την Μπαρτσελώνα, την Κυριακή τελικός με Ρεάλ, ωραίος τελικός. Είχε και κόσμο αυτή τη φορά με 4-8 στα χαφ, Γιάννη, Ναι. Δεν, αυτός κατήργησε τα εξτρέμ. Εντάξει, ο Τόμας είναι εξάρι, ο έγχρωμος είναι πιο πολύ εξάρι.
αλλά ναι, είναι οχτάρι. Να δούμε λίγο τις εντεκάδες αρχικά. Εδώ βλέπουμε το κλασικό 4-4-2 που είπε και ο Νίκος νωρίτερα. Εδώ και 10 χρόνια αυτό παίζει, δεν το αλλάζει. Δεν το αλλάζει. Με Μωράτα και Ζωάο Φέλιξ μπροστά. Εργαλεία στη μεσαία γραμμή, δεν υπάρχει δεκάρι, τρέχουν όλοι. Ναι, όλοι, μπράβο. Δεν υπάρχει, τρομερός. Ο Όμπλακ κάτω από τα δοκάρια, Σάβιτς, Φελίπε, τα στόπερ. Ο Τρίπιερ, ο Εγγλέζος, ο Τρίπιερ. Λοιπόν, αυτό και εδώ το 4-3-3 με την κλασική τριπλέτα μπροστά, Σουάρες, Μέση, Γκριεσμάν. Βιδάλ, Μπούσκετς και Ντε Γιόνγκ στα χαφ, Ουμτιτί, Πικέ, ο Άλμπα και ο Σέρχι Ρομπέρτο στην άμυνα. Λοιπόν, βάλε και λίγο τον Βαλβέρντε εδώ. Βάλ τον Βαλβέρντε λίγο. Εδώ κοίτα, Γιάννη. Γιώργο, παίρνεις εντολές από Αλέφαντο. Δίνει εντολές στην ομάδα. Να μπορέσει να κερδίσει ο Βαλβέρντε. Δίνει εντολές. Εδώ κοίτα, τον βλέπεις. Εντολές δίνει. Τον πήρε ο ύπνος. Ξύπνα ρε, χάνουμε 3-2 του λέγανε. Αυτός δεν θέλει απόλυση τώρα κατευθείαν. Ξέρεις τι έγινε. Έπεσε ο... την έπεσε ο κόσμος. Διαμαρτύρηθηκε έντονα ρε παιδί μου, όχι κάτι άλλο έτσι. Αλλά έκανε δήλωση ο Σουάρες και ο Μέση υπέρ του. Δηλαδή φαίνεται ότι τον κρατάει ακόμα. Τον κρατάνε στον πάγκο ο Μέση και ο Σουάρες. Τον κρατάνε γιατί δεν τους μιλάει καθόλου. Ναι. Ό,τι θέλει κάνει ο Μέση, ο Σουάρες. Το παρεάκι, μιλάει, ναι. Είναι ήσυχος. Ναι. Δεν τους μιλάει, σου λέει κανένα άλλο να μπλέξουμε. Ορίστε. Τον κρατάνε. Ναι. Λοιπόν, να δούμε και τα στιγμιότυπα. Για, εδώ για κοιτάει ύπνο. Λοιπόν. Εδώ είναι το 1-0 για την Ατλέτικο. Στην έναρξη της επανάληψης ο Κορέα που έβαλε και 2 γκολ. Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα ότι έχει 4 χαφ τα οποία και τα 4 χαφ δεν υπάρχει δεκάρι, τρέχουν πάνω μηχανάκια, κάτω μηχανάκια και πατάνε και περιοχή ενίοτε έτσι, για τα χαφ να... ναι, για τα χαφ, για τα συνέχεια. Χαφ ανεβάζει πολύ δηλαδή. Ο Μέση. Αυτό είναι το γκολ που ακυρώθηκε. Αυτό το γκολ που ακυρώθηκε του Μέση. Γιατί το Βάρε έδειξε χέρι. Τη βρήκε λίγο με το χέρι έτσι και αλλιώς. 2 γκολ της Μπαρτσελόνα ακυρώθηκαν. Αλλά το Βάρε δικαίωσε και τις 2 περιπτώσεις. Εδώ είναι το 1-1 με την κεφαλιά του Γκριεσμάν. Ο Όμπλακ έβγαλε την πρώτη κεφαλιά του Σουάρες. Αλλά δεν μπορούσε να βγάλει και την δεύτερη. Να τον. Να. Μια χαρά, Νίκο Όρθιος είναι, πανηγυρίζει. Τον είδες, ξύπνησε. Λοιπόν, εδώ ακυρώθηκε τον γκολ του Πικέ. Ο Βιδάλ την ασίστ στο Πικέ με το καλάμι στα δίχτυα, αλλά ακυρώθηκε. Ναι, ακυρώθηκε τον γκολ εδώ και βλέπουμε το Βαρ το ακυρώνει. Νομίζω ότι και ο Βιδάλ και ο Πικέ είναι λίγο offside. Τέλος πάντων, ναι, ελέγχεται το Βιδάλ που κάνει την ασίστ και ακυρώθηκε. Και στη συνέχεια έχει φάει 2 γκολ στην κόντρα. Εδώ Σιμεώνε, σε αντίθεση με τον Βαλβέρδε, δεν κάθεται σε ησυχία. Τίποτε, Σιμεώνε. Ναι, φοβερός αυτός. Θα κερδίσει το πέναλτι, το οποίο θα κάνει γκολ ο Μωράτα για την ισοφάριση. Και για το 2-2. Ωραίο πέναλτι. Στη γωνία. Μα δεν υπάρχει και λίγο. Πρώτη αλλαγή ο Βαλβέρντε στο 84. Με Βάρ δεν δίνουν το χέρι, βρήκε λίγο του Πικέ η μπάλα. Και εδώ ο Κορέα πώς έφυγε στην κόντρα, στην καρδιά της άμυνας της Μπαρτσελόνα. Έτσι, η Πικέ και ο Μτιτί εκεί πέρα τον χάσανε. Λοιπόν, αυτά ήτανε. Έτσι λοιπόν κέρδισε η Ατλέτικο με 3-2 την Μπαρτσελόνα και θα βρεθεί στον τελικό κόντρα στη Ρεάλ την Κυριακή. Και αυτός ωραίος τελικός, Real Atletico, να δούμε αν θα καταφέρει η Atletico να φάει και τη Real. Θα δούμε. Η μάχη, μπράβο, ναι. Όπως λες. Λοιπόν, ήρθε η ώρα των προγνωστικών. Μπράβο. Θα κάνουμε φινάλε με τα προγνωστικά. Προχώρα, Κώστα μου. Ξεκινάει Αλέφαντος, ακολουθεί Ραπτόπουλος και έπομαι εγώ. Βόλος Αοξάνθη. Ποιος Βόλος είναι, το αντίο είναι. Του Μπέου, ο Βόλος. Ποια είναι πιο καλός, ο άλλος ή του Μπέου?
Ετουμπέου, είναι πρώτη εθνική όμως, ναι. Ασοχή. Ασοχή, Βόλος Ξάνθη, ασοχή, έτσι. Ναι. Ωραία, ασοχή. Ο Αλέ, Κωστή. Χ, εσύ. Θα πάρω εγώ έναν άσο για το Βόλο. Μπράβο. ΑΕΛ Άρης. Λάρης Άρης δηλαδή. Δύο χι βλέπω. Διπλή ευκαιρία. Διπλή ευκαιρία, δύο χι. Ανεβασμένος ο Άρης. Κώστα. Άσο. Άσο Λάρισα. Ναι. Εντάξει. Δύο μάτς. Φούλο Άρης. Ναι. Ξεκούραση 0 σε δύο μέρες. Τρίτο μάτς. Ίδια δεκάδα. Πρέπει κέντρο. Και στο τρίτο μάτς θα βγει κούραση. Μάλιστα. Ένα 0 η Λάρη. Εντάξει. Εγώ θα πάω με αλέφαντο. Δύο χι κι εγώ. Εντάξει. Βλέπω να μην χάνει ο Άρης. Πανετολικός Ατρόμητος. Δύο χι βλέπω. Α, δύο χι. Δύο χι. Δύο χι. Κώστα. Στη χειρό... Over. Στη χειρότερη. 3,5. Τι. Over 3,5. Λοιπόν, over, εντάξει. Over. Να χωρέσει και στην κάρτα. Εγώ θα πω διπλό για Ατρόμητο. Μπράβο. Αν παίξει την κόντρα, θα το πάρει. Αστέρας Όφη, Νικό. Αστέρας Τρίπολης Όφη, ε. Στην Τρίπολη, έτσι. Ναι. Γκολ-γκολ. Να το. Γκολ-γκολ ο Νίκος. Γκολ-γκολ. Ναι. Ναι. Και εσύ συμφωνείς. Βέβαια. Ωραία. Center back παίζουν δύο τρόφι. Ναι. Που είναι πλάγι back. Βάλτε και ο εμένα. Ο Μαρινάκης. Γκολ-γκολ εκεί. Τρώνε γκολ, βάζουνε γκολ. Ωραία. Λαμία Ολυμπιακός. Και μία τριάδα δίνω για τον κόσμο, διπλό Ολυμπιακός. Ναι. Διπλό. Ναι, άρα διπλό. Πάω ΚΑΕΚ, άσοχη διπλή ευκαιρία. Άσοχη. Και Παναθηναϊκός Πανιόνιος άσο. Άσο, ωραία. Αυτή την τριάδα θα παίξετε όλοι. Ωραία. Άρα τα έδωσε μαζεμένα ο Νίκος. Επαναλαμβάνω, διπλό Ολυμπιακός, άσοχη ΠΑΟ, άσο Πανιόνιος. Κώστα, εσύ λες για τρία τελευταία. Ολυμπιακός νικάει με άντερ, 0-2. Χαμηλό σκορ. Χαμηλό σκορ. Θα κερδίσει όμως. Μετά πάμε. Τι άλλο, πάω ΚΑΕΚ. Ωραία, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Και εγώ βλέπω διπλό τον Ολυμπιακό, άρα είναι διπλό άντερ και διπλό, έτσι. Ναι. Διπλό, άντερ και διπλό. Άντερ. Ωραία. Πάω ο Νίκος βλέπει άσοχη. Εσύ Κώστα. Εγώ βλέπω 1-1. Χ. Και εγώ βλέπω ισοπαλία να παίρνει η ΑΕΚ. Και Παναθηναϊκός άσο. Παναθηναϊκός ο Νίκος άσο. Κώστα. Άσο από ημίχρονο. Άσο από ημίχρονο. Άσο εσύ δηλαδή. Εγώ θα πάρω σκέτο άσο. Εντάξει. Και θα κλείσουμε έτσι τα προγνωστικά μας και για την 18η αγωνιστική. Μα αυτό για θα την κάνουμε... άλλη Παρασκευή. Ναι. Μας βλέπουνε στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι, είναι να διευθετήσουμε κάποιες λεπτομέρειες. Αυτά... Πρώτα Θεός, αυτό ναι. Είναι. Ναι. Αύριο μπαίνει βλέπω weekend. Κάτι, μισό λεπτό ναι. Να του πω του Κώστα. Ναι. Βλέπω κάτι προγνωστικά ναι. Ναι. Που βάζεις και με σταματήσαν και στον δρόμο και μου λένε μας έστειλε στον κουβάρο από το πλούς. Του λέω, ναι, τους λέω καλά να πάθετε. Ναι. Γιατί ο Ραπτόπουλος, ναι. Του λες Ολυμπιακό. Ναι. Λαμία Ολυμπιακό. Α, στον κόσμο Ολυμπιακό, διπλό. Ναι. Τι άντερ. Μπορεί ο Ολυμπιακός να κάνει 3-0. Ναι. Γι' αυτό πάμε κουβά. Το να κερδίσεις. Ναι. Άντερ, λέει. Ναι. Ναι. Λοιπόν, από τα 7 που δίνει, ναι. Ο κόσμος δεν πιάνει τίποτε. Ναι. Τίποτε. Μην τον ξανακούσετε, τους λέω με ναι. Τίποτε. Ωραία. Τα κρατάμε. Τα κρατάμε και θα δούμε τη Δευτέρα. Θα πει στον κόσμο Παναθηναϊκός άσο. Ολυμπιακό διπλό. Ναι. Και πάω ένα χι διπλή ευκαιρία. Που είναι ντέρμπι. Τριάδα αυτή, ρίχτε 15 ευρώ να τα κάνετε να 40. Έτσι. Αυτά είναι. Αρχίζει από τώρα. Αύριο αλέφαντος στο Μπέτ Γουκέν. Αρχίζει. Άντερ, εδώ, ημίχρονο, εκεί. Από ημίχρονο. Και κοιτάζει Ραυτόπουλος τα προγνωστικά. Ναι. Ένα, έχει πιάσει από τα 5 που δίνει. Για να δούμε τη Δευτέρα πώς θα πιάσει. Λοιπόν, μπράβο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Μπράβο.